Όταν μια γυναίκα λέει έρθει σε οργασμό, υπάρχουν κάποια πράγματα και ο άντρας να το καταλάβει. Ναι. Δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά αν συμβεί, να ξέρεις ότι είναι αυτό. Και επιτέλους θα καταλάβουμε κι εμείς πότε είναι αληθινό και πότε δεν είναι. Να ρωτήσω, θα είσαι αρκετά περιγραφικός? Όχι, δεν θα πω και τη στάση. Α, εντάξει, αυτό. Αυτό, για να έρθει η καρδιά μου στη θέση της. Στο τέλος της ερωτικής πράξης, αν η γυναίκα ξεκινήσει το κλάμα, είναι ένα είδος ικανοποίησης μεγάλης. Πάμε στις ψευδεστήσεις. Δηλαδή, η γυναίκα, όταν έρθει, λέει, σε συγκορύφωση, τέλος πάντων, νιώθει το σώμα της να την ψυχή της να φεύγει από το σώμα της. Ναι. Σαν να πετά ψηλά στον ουρανό. Σαν να πεθαίνει. Ναι, αυτό συμβαίνει, λέει, στο 76% των γυναικών. Και εμένα, όταν πέφτει πίεση. Πίεση, μωρή. Όταν πέφτει πίεση, έτσι αισθάνομαι και εγώ. Ότι φεύγω και πάω στον ουρανό. Οι γυναίκες, όταν ολοκληρώσουν και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες, μπορεί να έχουν πονοκέφαλο. Δηλαδή, τελειώνει η πράξη. Εντάξει, εκεί λείπει και η βιταμίνη όμως. Η B12. Στην B12 έχουμε θέμα. Συνέχισε, εγώ καταλαβαίνω τι λες. Από πού την παίρνει την B12? Από τα χάπια. Μόνο. Δεν ξέρω, και από τον πρόκολο. Για να τη δώσω εγώ. Για πες. Λοιπόν, την πιάνει πονοκέφαλο. Ο ενθουσιασμό, όλη αυτή η ένταση κτλ. Μπορεί να σου γυρίσει και να σου πει πω τώρα έχω ένα κεφάλι καζάνι. Μην παρεξηγηθείτε, αγόρια μου. Εγώ ξέρω. Δώσατε σωστό πόνο. Αν η καλή σας την ώρα που ολοκληρώνεται και είναι στα φόρτε, αρχίζει. Φτερνίστηκε. Φτερνιστεί. Κορονοβάιρους. Έχεις φύγει μακριά. Έχεις φύγει μακριά. Πονοκέφαλο. Φτέρνισμα. Ζαλίζεται. Στο νοσοκομείο. Σοκαφέ Morning Show.